20 χρόνια έμαθα, ρώτησα έναν παππού τώρα στο κρεβάτι. Έρχονται με την οικογένεια που κάνουν και ένα χώρο, ξέρω εγώ, να γνωριστούμε κοινωνικά. Αποτέλεσμα αυτό είναι να γίνονται τα εξής τρία λάθη. Πρώτο λάθος. Εγώ δεν έμαθα ποτέ ότι έρχονται εδώ, πότε έρχονται εδώ οι υποψήφοι. Κατά τύχη έμαθα για σας. Δεύτερο λάθος. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τελευταία, κατά λάθος, μπήκε άτομο το οποίο περιφρόνησε την ψήφο μας. Αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή της Νέας Δημοκρατίας στον Ημόκοζάνη. Για πρώτη φορά από το 1949 εκλέξαμε έναν εμείς και τέσσερις η αριστερά. Αν κάνουμε μια συγκέντρωση, κάποιος θα έλεγε μια γνώμη. Δεν λέμε γνώμες για να μας ακολουθεί ο αρχηγός του κόμματος. Συμβουλευτικά. Ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω που νικάτε τους αριστερούς στην τηλεόραση. Έχω από το 1974 να το δω αυτό. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει κάποια νομοσχέδια. Ένα του Φεβρουάριου, Μάρτιο, δεν το ψηφίσατε. Αισθανθήκαμε περήφανοι όλοι. Τι πάει να πει αυτό αν δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, θα πέσει ο Τσίπρας. Να πέσει! Ωραία. Θα βγούμε εμείς να τη σώσουμε την πατρίδα. Ωραία. Υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Οι οπαδοί μας την άλλη μέρα που ψηφίζουν οι βουλευτές μας υπέρ του Τσίπρα λένε: τι είναι σήμερα εκλογές. Μας καλεί το κόμμα μας να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ψηφίσω εγώ τη Νέα Δημοκρατία όταν οι βουλευτές μας ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ευχαριστούμε. Όσον αφορά το πρώτο για να γνωριστούμε και να μιλάμε, βλέπετε εδώ και γνωριζόμαστε και μιλάμε. Εγώ σας είπα, θέλω μια Νέα Δημοκρατία που θα μιλάμε διαρκώς μεταξύ μας. Γιατί για να γίνουμε ένα κόμμα γνήσια λαϊκό, που θα βγάζει καινούργια στελέχη, πρέπει να μιλάμε. Τώρα, όπως την ψήφο μας στο μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμπέλου. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ όπως έλεγα από τότε είχα διαφωνήσει. Είχα πει να μην το ψηφίσουμε. Και να παίρνουμε τις προφορίες. Όμως για να είμαι δίκαιος, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε το μνημόνιο, ψήφισε μόνο να μείνουμε στο ευρώ. Γι' αυτό από τότε είπαμε δεν θα υποστηρίξουμε τα μέτρα.